Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, του πράσινου Πατριάρχη, όπως αποκαλείται, και την ευαισθησία του προς την διασφάλιση του κόσμου που δημιούργησε ο Θεός και παράδειξε στον άνθρωπο να τον χαίρεται και να τον φυλάτει. Να φιλοξενούμε στο νησί μας την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, τον υπεύθυνο γενικό κύριο Νίκο Προπονά και τη συνεργάτη του την κυρία Θεοφίλου. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτή η εκδήλωση, δεν θα μπορούσε να γίνει αν ο Αντώνης ο Αδρίθης δεν έδειχνε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τη φύση. Δεν έψαχνε να βρει την ορνηθολογική εταιρεία, δεν προσπαθούσε να μπει μέσα στη διαδικασία της προστασίας των πτηνών που έχουμε εδώ στην ΚΟ. Τον παρατηρούσα που πολλές φορές με τη μηχανή τη διάφορες ώρες της ημέρας προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφίες. Και μία μέρα όταν είδα στο αυτοκίνητο της κυρίας Αβρίθη Μιλίρη ένα σήμα που έλεγε ορνηθολογική εταιρεία, ρώτησα την νομική μας σύμβουλο και μου είπε η κυρία Αβρίθη, επίσης νομική μας σύμβουλε, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπήρξε μία αποτυχημένη προσπάθεια για μία εκδήλωση και εγώ παρακάλεσα την κυρία Μιλίρη αν γίνεται η Ιερά Μητρόπολη να φιλοξενήσει την ορνηθολογική εταιρεία και να δημιουργηθεί ένας δεσμός της Ιεράς Μητροπόλεως, των κατοίκων της ΚΟ με την ορνηθολογική εταιρεία για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτό που μας χάρισε ο Θεός και να το δώσουμε πλούσιο στις γενιές που θα ακολουθήσουν. Χαιρόμαστε που είμαστε λίγοι αλλά εκτεκτοί. Η εκπρόσωπος του κυρίου Επάρχου, ο κύριος Γυμνασιάρχης από το Γυμνάσιο της Μαχίας, εκπαιδευτικοί από τις διάφορες βαθμίδες και οι συνεργάτες του κυρίου Γενικός Αρχιερεύων, όσο πείτε όπως και οι πατέρες. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουμε περισσότεροι. Το Ευαγγέλιο λέει πως μικρά ζύμη, όλο το φύλλα μας ζυμεί. Αν πάρουμε λίγο κοζίνη σε ένα μεγάλο σκεύος με αλεύρι, σε λίγο χρόνο θα γίνει όλο ζυμάρι. Εμείς έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό, την εμπιστοσύνη μας στον άνθρωπο που παραμένει αμύωτη και προσευχόμαστε και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε κύριε Προπονά για τις δικές σας προσπάθειες. Και να ξέρετε τώρα ότι αποκτήσατε και άλλους φίλους στο δασκευό, που αν τους χρειαστείτε για εδώ ή για αλλού, θα είναι δίπλα σας. Καλή συνέχεια εύχομαι και πολύ πολύ δύναμη και ευλογία από τον Θεό μας. Να είστε καλά. Καλησπέρα από μένα. Είμαι ο Νίκος Μπογονάς, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Καταγωγή μου είναι από την Άξο. Έτσι λοιπόν έχω και μια εικόνα και μια αγάπη για τον ισοτικό χώρο και ειδικά τα πουλιά που απαντήσαν αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη για την πρόσκληση, όπως επίσης και τους συνεργάτες μας, που καταφέραμε σχετικά με πολύ λίγο κόπο φτιάξουμε αυτό το διήμερο εκδηλώσεων που είναι αφιερωμένο στα δουλειά της ΚΟ στο περιβάλλον της ΚΟ. Έρχομαι εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχω κλείσει ένα χρόνο για κάποιες επαγγελματικές δυσκολίες, αλλά επειδή πάντα είχα ενδιαφέρον για τα πουλιά σε αυτά τα νησιωτικά συμπλέγματα, από πολλά χρόνια ήθελα να μου δοθεί μια ευκαιρία να επισκεφτώ το νησί, αλλά να έχω χρόνο για να μπορέσω να ψάξω όπως θέλω. Έτσι λοιπόν, όταν ξεκίνησα πέρσι το Γενάρη του 2018, τη πρώτη επισκέψη,
κομμάτι στα διαλύματα της εργασίας μου, έβρισκα κατά τον χρόνο να μπορώ να εξερευνώ τα νησί σας. Οι πρώτες μου εντυπώσεις, παρόλο που η έρευνα συνεχίζεται, είναι ότι πρόκειται για ένα καταπληκτικό νησί, σίγουρα το και αυτό το λέω επειδή είστε εδώ τώρα. Πάρα πολύ πλούσιο, το φυσικό περιβάλλον είναι πολύ πλούσιο. Θα δούμε και στην πορεία των παρουσιάζουν ότι προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αυτό που λέμε σοβαρά ανυπέρβλητα προβλήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας φυσικασμός. Το καλό το νησί σας είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με άλλα. Είναι σε μια πολύ καλή γεωγραφική θέση και λόγω του είναι πολύ μεγάλο και κρύβει μεγάλη ποικιλία αγροτόπων. Περικλεί, μάλλον. Όσο πιο καλύτερους τόπους θα τα πούμε στην παρουσίαση και πιο διαφορετικούς έχεις, τόσο περισσότερο πουλιά, ζώα, έντομα έχεις μέσα αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις δύο παρουσιάσεις, έτσι ώστε να δώσουμε χρόνο και στις startups και το λίγο θέλετε. Θα βλέπουμε περισσότερο από εικόνες και μόλις κλείσουμε θα ήθελα να ρωτήσω ελεύθερα να μπορέσετε να μου κάνετε. Στην Ελλάδα επίσημα έχουν καταγραφεί 454 διαφορετικά είδη πουλιών. Όταν λέμε έχουν καταγραφεί από 65 οικογένειες, εννοούμε από καταγραφές οι οποίες είτε μέσω φωτογραφιών, είτε μέσω εργασιών, είτε μέσω αξιών των πηγών, μας δείχνουν ότι σε όλη την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη και από το 1850 που ορίζεται από την Παγκόσμια Αρχαιολογία και μετά έχουν καταγραφεί αυτά τα είδη. Αυτά τα είδη χοντρικά, για να μην κουράζουμε, χωρίζονται στις παρακάτω 5 κατηγορίες. Αυτά που ζουν, εδώ θα βάλετε ότι είναι τα είδη και για την ΚΟ. Αυτά που ζουν μόνοι μας στο νησί, δηλαδή όλο τον χρόνο, βρίσκονται εδώ γύρω μας και λέγονται επιδημητικά. Αυτά που έρχονται μόνο το χειμώνα, και θα δώσουμε και παραδείγματα μετά, επειδή σε πορεία περιοχές επικρατεί περισσότερο κρύο, πολλά πουλιά μετακινούνται και από την Βόρεια Ευρώπη, διασχίζουν όλη την Ήπειρο και καταλήγουν σε κάποιες περιοχές της Μεσογείου που είναι πιο ζεστές, έτσι ώστε να μπορέσουν να βιώσουν το χειμώνα. Είναι μια από τα πρόβλημα με το χειμώνα. Με μια επισκέπτευση. Υπάρχουν τα ενδεχόμενα πουλιά αυτά που περνάνε την άνοιξη και το φθινόπωρο από την Ελλάδα και από την ΚΟ, γιατί κάπου αλλού φωλιάζουν και τη χρησιμοποιούν μόνο για το πέρασμά τους. Υπάρχουν τα μεταναστευτικά που έρχονται, που δεν είναι όλο τον χρόνο, έρχονται το καλοκαίρι και αναπαράγονται στην ΚΟ για να ξαναφύγουν πάλι, κυρίως για την Αφρική. Και υπάρχουν και πουλιά, όπως σήμερα κάποιοι ήταν στο διαδίκτυο, υπήρχε ένα είδος που δεν απαντάται συνέχως στην ΚΟ, ήταν στη Λάμπη, προλάβαμε το, δώσαμε την είδηση, κάποιοι ήδη έχουν προλάβει πουλιά που εντελώς τυχαία βρέθηκαν εδώ και δεν έχουν μια σποραδική, ας πούμε έτσι, μια περιοδικότητα στις καταγραφές του. Βρέθηκαν εντελώς τυχαία. Είπαμε ότι στην Ελλάδα έχουν 454 είδη. Από αυτά τα 454, δηλαδή περισσότερο από το 50%, μπορεί να το δει κάποιος στην ΚΟ, έχουμε 243 και από 50 διαφορετικές οικογένειες, εάν θελήσει να ασχοληθεί και να κινηθεί σε κάποιες περιοχές που περιοδικά θα τις πούμε πιο μετά. Για ένα νησί, είπαμε, ναι, μην είναι μεγάλο, ναι, μην είναι ποικιλία, αλλά το να έχεις κοντά στα 250 είδη στην ορνηθοπανίδα σου δεν είναι ένας μικρός αριθμός. Αυτός ο αριθμός μπορεί να φτιαχτεί πάλι από αξιόπιστες βιβλιογραφικές αναφορές, από επιστημονικές εργασίες, από ανθρώπους που ήρθαν εδώ σαν τουρίστες, έκαναν την βόλτα τους για μία-δύο εβδομάδες και έγραψαν ένα μικρό report στο διαδίκτυο και από τις προσωπικές παρατηρήσεις της ομάδας μας που είναι πιο κάτω. Και φυσικά όταν προκύψει κάποιο νέο είδος, αμέσως ο κατάλογος γίνεται πιο μεγάλο. Τι λέμε μόνιμους κάτοικους. Είπαμε μόνιμοι κάτοικοι είναι τα πουλιά που όποια εποχή και να πας στην ΚΟ θα τα βρεις. Βέβαια και αυτό μας ενδιαφέρει. Το ποιες ονομασίες από περιοχή σε περιοχή αλλάζουν και αυτό θα έπρεπε κάπως λαογραφικά να κοιτάξουμε να το προστατεύσουμε, ώστε οι παλιές ονομασίες να παραμείνουν όπως είναι.
Εδώ και 18 κάθω. Τι ξέρω, είναι μέσα στην πόλη, ο μόνιμος κάτοικος, ο καλόγερος που βλέπουμε πάνω και ο θαλασσοφόρακας που είναι στις ακτές μας. Συνήθως τον βλέπουμε πιο κοντά μας το χειμώνα για να πιάνει ψαράκια, είναι τρεις μόνιμοι κάτοικοι. Όπως είναι ο μαύρος τσιροβάκος, το καμποτσίπλωμα και το βραχοκυκίνιζο που σε άλλες περιοχές λέγεται αεράκι, σγαρφέλι, κάπως έτσι. Αυτή είναι κάτι που είναι πάντα στην πόλη. Η χειμερινή επισκέπτες είναι τα δουλειά που έρχονται από πιο βόρεια, γιατί εδώ έχει υπάρχει ζέστη, είναι αυτή η περιφέρεια των οποίων που είναι ζεστή. Όπως είναι ο Κορινολέμης που πιστεύω ότι κάθε χρόνο βλέπουμε αρκετού στο διάβα μας, ακόμα και μέσα στο δικό μας. Πολύ ανθρωπόφιλο είδος. Όπως είναι η Κίτνη που με παρακυμονίες έχουν παρουσιάσει εδώ. Και όπως είναι το ψαρόνι που μαζεύεται σε εντυπωσιακά και τριφώνα. Καρβουνιάρης, ένας ακόμα και τώρα κάτω εκεί, ακόμα και τώρα έχουν μείνει κάποιοι δεν έχουν φύγει προς τα πιο βόρεια. Ο Μαύρος Κούφης, ενώ ήμουν έξω, άκουσα εδώ στο υπέροχο άρσος κάποιος και η Βαδοκελάδα από όλα μικρά που λέγεται που θα συναντάμε το χειμώνα. Τα διερχόμενα μεταστατικά είναι αυτά που από την Αφρική μετακινούνται προς την Ευρώπη, την άνοιξη ανεβαίνουν, για να φωλιάσουν και το φθινόπωρο θα επιστρέψουν πίσω στην Αφρική για να ξεκινιάσουν. Υπό Σαχάρια όλα, κάτω από τη Σαχάρα. Ο καλαμόκρυπος είναι ένα μεγάλο είδος αρπακτικού που συνήθως συναντάται κοντά στους υγρότοπους. Ο καστανομέμπης είναι ένα πουλάκι με πολύ ευρεία καταγωγή που το βλέπουμε παντού συνήθως που προτιμάει άγρους. Και ο πελαγός είναι το... από τα πιο γνωστά πουλιά της Ελλάδας, δεν γνωρίζω αν κάποτε μάλλον είναι πιθανό να φωλήσει και στον κόπο. Έχουμε πάλι ένα μικρό πουλάκι που συνήθως ο μυγοθάφτης που συνηθίζει να πηγαίνει σε πνευματικές σκιερές, ένα πουλί του νερού, ο αμοσφυριχτής και ένα πουλί των λιβαδιών, η οφροκελάδα. Η καλοκαιρινή επισκέπτες είναι τα είδη που το χειμώνα δεν είναι εδώ, είναι στην Αφρική, έρχονται, γεννάνε και το φθινόπωρο φεύγουν, όπως είναι η πετροκυλίδα ή η λουρίτης ή η κουρλίτης, επειδή κάνει ένα χαρακτηριστικό του λουρί, που φωνάζει, που είναι σε πρώτο που συνήθως ο Στάχο Πετροκλής και αυτός ο υπέροχος φίλος που έχει με τους Ρωμάνους. Κεφαλάδες. Κόκκινο κεφαλάς, φωλιάζει στην πόξη, σε ανοιχτές εκτάσεις συνήθως. Η Αστροπόλα θέλει βουνά και ανοιχτές περιοχές, έτσι ώστε και με βράχια, έτσι ώστε να μπορέσει να πιάσει μεγάλα έντονα γιατί με αυτά πέφεται. Και ο μυγοθάφτης που θέλει σκιερά γιατί συνήθως κάθεται κρυμμένος κάτω από τη σκιά των πέφτων και άλλων δέντρων για να πιάνει έντονο. Οι τυχαίοι και σπάνιοι επισκέπτες είναι τα είδη, είπαμε, που τουλάχιστον σε εμάς που παρατηρούμε πουλιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το άλατο πίπερο, ξέρω, το κερασάκι της τούρτας των παρατηρήσεων. Είναι αυτά που θα τα δεις ελάχιστες φορές και σου, ας το πούμε έτσι, ομορφαίνουν όλοι παρατήρηση. Αυτά τα τρία είδη έχουν βρεθεί και τα τρία στην κόρη, σχετικά αρκετά σπάνια στην Ελλάδα. Αυτό ήταν τον Απρίλιο στο Πηγκάκι, το είδε ένας συνάδελφος. Το επάνω που είναι πουλί του νερού ήταν πάλι στο Πηγκάκι πέρσι τον Σεπτέμβριο. Και αυτός ο υπέροχος γαλαζουλέμος που μάθαμε ότι μάλλον από τη Σουηδία κατεβαίνοντας για Αφρική σταμάτησε για λίγες μέρες, τον είχα δει στο Πηγκάκι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου. Για να μην κουράσουμε και γρήγορα, τα πουλιά χρειάζονται κάποιους συγκεκριμένους τόπους, βιότοπους, γιατί όλα τα πουλιά δεν ζουν παντού. Ο τόπος, η περιοχή που ζει κάθε ένας πουλιού λέγεται βιότοπος. Συνήθως, μέσα σε ένα βιότοπο ζει περισσότερο από ένα είδη. Εδώ στην Κρού, αυτό που λέγαμε ότι έχει μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, από το ύψος της θάλασσας μέχρι την κορυφή των βουνών, απαντώνται διαφορετικοί τύποι βιοτόπων. Και αυτό είναι και αν θέλετε, το καλό της υπόθεσης ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία, όσο πιο μεγάλη ποικιλία, τόσο πιο πολλά είδη, τόσο πιο πολύ απλωμένα στον χώρο. Από την Αυγοραμή, λοιπόν, έχουμε τη θαλάσσια ζώνη που και εκεί θα βρούμε δουλειά. Έχουμε τους παράκτους υδροβιότοπους, όπως είναι το τυγκάκι, όπως είναι το ψαλίδι, όπως είναι οι βολές των ρευμάτων. Έχουμε τους
πιθανότητες που είναι κάποιες σκέψεις, εκτάσεις που δυστυχώς έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο σχεδόν ενεργοποίησης από κακή ανθρώπινη χρήση στα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε τα χωράφια της όμως και τα λοιπά, γιατί όλη αυτή η τεράστια ζώνη των 25 και χιλιόμετρων που εκτείνεται πιο πέρα από το ψαλίδι μέχρι πιο μακριά από το μαστιγάρι. Εκεί μέσα έχουμε διάφορους ελαιώνες που μπορούμε σχετικά με τα δέντρα, τα δάση γύρω από το δίκαιο, τους θαμώνες και τις κορυφές και τα βράχια. Και φυσικά έχουμε και το αστικό περιβάλλον. Αυτά συνολικά υπάρχουν περιοχές στη Μεσόγειο, τη νησιά, ίσως σε μεγαλύτερα σε έκταση, ειδικά στην Δυτική, από την Κόπο, δεν έχουν τους μισούς, γιατί η χρήση των ανθρώπων τα προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν καταστροφική, και έτσι τα περισσότερα είναι το νούμερο 3, που είναι ανώτερο. Δεν υπάρχουν δάση, δεν υπάρχουν θαλασσιά ζώνη. Αυτό είναι που επιμένουμε, μήπως έχει ένα εξαίσιο φυσικό περιβάλλον. Πάμε. Εδώ έχουμε κάποιες, φωτογραφίες από κρατητικούς βιοδότους και κάποια είναι ελάχιστα ακούτε, που τα βάλαμε το φανέτο, που είναι μια πολύ όμορφη μικρή σπιζούλα, θα το βρούμε συνήθως στις αμοθήνες που είναι κοντά στο τρικάκι, μέχρι να λυπεί το καλοκαίρι στα βουνά που φωλιάζει. Η πρασινοκέφαλη γεννάει στις λίμνες, εδώ στην Κό, μπορεί να μην έχει πολλά ζευγάρια, αλλά είναι ένα είδος που φωλιάζει κάθε χρόνο. Πατώνεις πρόσφατα, αυτή την εβδομάδα βρήκε μια που έχει βγάλει μικρά, κυκλοφορεί με παπάκια, που σημαίνει ότι έχει αναπαραχθεί, έχει ξεκινήσει να κλωσάει, δηλαδή μέσα στο Φεβρουάριο, λόγω του ζεστού καιρού. Πέρσι είχα βρει μια παρόμοια στα τέλη, στην επισκεπτή μου στα τέλη του Μάρτιο. Εδώ τώρα φέτος έχουμε ότι φέτος κάποια είδη, λόγω της ζέστης μάλλον, γεννήσαν νωρίτερα. Το να έχει παπάκια σημαίνει ότι πάμε πια σε πριν τον Απρίλιο, που άλλα δεν έχουν καν ξεκινήσει να φωλιάζουν. Τα παπάκια θα έχουν πετάξει, θα γίνει την πρώτη γεννά. Θα πάει να κάνει και δεύτερο. Τα καθερινάκια στην περιοχή της παλιά πικρή, οι τουρκοπούλες που λέγαμε παλιά, γιατί θεωρούσαν ότι έρχονται τους χειμώνες από την Τουρκία, γιατί είχε το κοντά, την παλιά που μοιάζει με τους τουρκικούς φερετσέρες, ήταν οι τουρκοπούλες. Ένα πολύ μικρό πουλάκι ο φιλοσκόπος Σουίτης, θα του είδε τα βράδια, παντού, ειδικά το χειμώνα. Εκατοντάδες χειμωνιάζουν εγώ. Το κοτσίκι που ναι, μεν είναι χειμερινό είδος και κυνηγείται και όλα αυτά, φωλιάζει, συνεχίζει να φωλιάζει, γιατί σε αυτήν την σημαντική έχει αυτά τα υπέροχα υγρά ρέματα που κρατάνε θερμοκρασία μέχρι και το καλοκαίρι. Είναι ένα είδος που μπορεί να φαίνεται πολύ κοινό, αλλά σε παραγωγή δεν φωλιάζει. Και να δούμε και κάποιους εντυπωσιακά όμορφους θεωρητούς επισκέπτες, αυτούς που διέρχονται από το νησί, μπορούμε να τους δούμε, δεν φωλιάζουν, αλλά υπάρχουν μέρες που μπορεί, πέρυσι τον Απρίλιο στις αρχές, ήταν μια εβδομάδα που είχε γεμίσει ειδικά η κεντρική πόλη με σκοφάρους. Το ήταν παντού, παντού. Ήταν οι μέρες που περάσματος τους για τα βόρεια. Ο μελισσοφάγος που πολλοί περνάνε, για μένα είναι το πιο ωραίο που υπάρχει στην Ευρώπη. Στου συνδυασμού φορμάτων δεν μπορεί να είναι δυσαρμοστικό. Πάρα πολύ διέρχονται από την ΚΟ και παρόλα αυτά έχει και αρκετές αποικίες και πάνω στο νησί. Λόγω του ότι είπαμε αυτό το ότι υπάρχουν ρέματα, υπάρχει ροή. Άρα το ρέμα φέρνει έντομα, φέρνει υγρασία και είναι κάτι το οποίο προτιμούν οι μελισσοφάγοι. Το αναπτυγμένο έχει βρεθεί στην ΚΟ σε λίγες περιοχές να φωλιάζει. Τώρα στα τέλη περίπου στις αρχές του Μάρτιου είναι πρώτο την πρώτη. Ή γυαλοπετεινός σε άλλες περιοχές, γιατί τον βλέπαν κοντά στο γυαλό όταν ερχόταν κουρασμένος από την Αφρική. Σε κάποιες περιοχές λέγεται γυαλοπετεινός. Το κρασοπούλι αυρελουργός είναι ένα είδος που θα το δούμε συνήθως το Μάιο. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο, κοντά σε αμπέλια πολλές φορές, τελειά ανοιχτές εκτάσεις. Πολλά περνάνε, κάποια μένουν και φωλιάζουν στο νησί. Και η Αγιώνα μας είναι ο κλασικός χειμερινός επισκέπτης που έχει συνθέσει το όνομά του, είναι το μύθο.
των Αγίων Ήδων, από τα πουλιά τα ευρωπαϊκά που δεν μετακινούνται, με διαφορά το ωραιότερο, αυτή δεν πηγαίνει στην Αφρική, δηλαδή είναι γύρω-γύρω από την Ευρώπη. Πάντα κοντά στο νερό, αλλά αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει ότι είναι κοντά στο γλυκό νερό και στο λιμάνι έχουμε δει και στην Ακοράνη πολλές φορές. Θεωρείται και σημάδι καλοτυχίας. Υπέρδει κανείς της μόνιμης κάτω. Αρκετά εντυπωσιακή. Η φάσα βρέθηκα πέρσι για πρώτη φορά να φουλιάζει στο πω. Ειδικά στην περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου είναι το δεύτερο σύνολο μετά την Κρήτη που φωλιάζει. Δεν έχουμε ξαναδεί πουθενά άλλο ούτε στη Ρόδο. Δεν έχουν πληροφορίε ότι φωλιάζει. Το δείχναμε στο δίκαιο σε κάποιε θέσει. Και έχει και κάποιε που έρχονται και το χειμώνα. Ο αλαζοκό τη φάση είχε ένα, νομίζω ότι είχε ένα πρόβλημα στην Κρήτη. Είναι ένα πουλί που, το εθνικό πουλί τη Μάλτα. Αυτό είναι ένα ερμηνικό σύνολο, ο οποίο μπαίνει στον κότσο, είχε τα περιπέτεια χρώματα. Νομίζω ότι στριμώχνεται πάρα πάρα πολύ, έχει προβλήματα με τα καρακολίδια που τον κυνηγάνε, τον εκτοπίζουν και μάλλον του τρώνε και τα μικρά. Έχω βρει πολύ λίγες περιοχές, όχι ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Και είναι από τους πιο όμορφους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Αν και η ομορφιά είναι κάτι προκειμενικό, γιατί και αυτά εδώ θα μπορούσα να σας πούνε ότι είναι όμορφα με το τρόπο του Στάντζιουλιέρης. Η κουκουβάγια, ως πουλί της υπερφυράτως. Τι έχουμε όμως, πώς μπορούμε πια να πούμε λίγο γρήγορα, ωραία τα πουλιά, ωραία ιδιότητα, το οποίο το περιβάλλον, τι κάνουμε. Μένει έτσι, προστατεύεται, έχει απειλές. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η ζώνη ειδικής προστασίας κόκκινη, η οποία από πολλά χρόνια με διάφορες προσπάθειες να μπει σε κάποιο καθεστώς προστασίας για αγόρες, αναφέρομαι να έχουμε αυτήν στο δίκτυο του 2000, γιατί τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για αυτή την περιοχή έδειξαν ότι είναι η πιο σημαντική από όλες τις τέσσερις περιοχές του νησιού, γιατί φιλοξενεί τα περισσότερα σημαντικά είδη για την ΚΟ, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη και για τα παγκόσμια. Όχι ότι οι περιοχές στην αντιμάχη δεν είναι σημαντικές, αλλά αυτή η συγκεκριμένη περιοχή είχε μεγαλύτερη πυκνότητα. Εμείς σαν ορνηθολογικοί, πέρα από το να στηρίζουμε πρωτοβουλίες τοπικές και όχι μόνο με λόγο, αλλά και με προσφορά τεχνογνωσίας ή σε καταγγελίες και οτιδήποτε, κάνουμε και την δική μας την προσωπική έρευνα πάνω στο νησί, που συνεχίζεται από πολλά χρόνια. Μπορεί να μην έχουμε μια συνέχεια και να είμαστε εμείς και το σωματείο. Η έρευνα μας να γίνεται όσο γίνεται ανέξοδα, αλλά παρόλα αυτά παρακολουθούμε αρκετά χρόνια την ΚΟ, όπως μπορούμε. Μία δράση προστασίας που έχουμε ξεκινήσει πάλι τα τελευταία χρόνια είναι η δημοσιογραφική καταμετρήση των υδρώπων. Μία συγκεκριμένη ημερομηνία στα μέσα του Γενάρη, μάλλον από μεσαίο Σαββατοκύριακο συνήθως, τα πουλιά που είναι στους υδρότοπους της ΚΟ, δηλαδή πάπιες, ιεροτήλοι, κλάρι, καταμετρούνται συστηματικά μέσα σε μία μέρα. Και το σύνολο των πουλιών αυτών θα έρθει να προσθεθεί με το σύνολο του Πανελλαδικού για να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση των πουλιών αυτών στον χώρο. Και πέρσι τις κάναμε που μπόρεσα να έρθω, φέτος δεν μπόρεσα, τα κανόντονες. Επίσης σημαντικό είναι ο Άτλαντας σαν παραγόμενο. Η κόσε πανευρωπαϊκά έχει χωριστεί σε αυτά τα τετράγωνα δεκάρια με ειδικούς κωδικούς 10x10. Και εκεί μετράμε τα κοινά ήδη, δύο επισκέψεις το Μάιο και τον Ιούνιο για να βγάλουμε ένα τύπο να δούμε ναι μεν αυτά τα ήδη φωλιάζουν, αλλά σε ποιους πληθυσμούς και αν υπάρχει πρόβλημα. Πέρσι καταφέραμε και κάναμε αυτά τα πέντε τετράγωνα. Φέτος έχουμε στόχο τα άλλα δύο, σύνολο θέλουμε να επιχειροποιήσουμε και στοιχεία των πέντε. Παράλληλα, να ξέρετε ότι εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, ίσως κάποιοι να το γνωρίζουν, υπάρχει μια ιδιαίτερα δραστήρια, αν και λίγο μεγάλη, συνοικία ομάδα Γερμανών ορνηθολόγων, η οποία καταφτάνει εδώ περίπου στα μέσα του Μάη και κάνει από μόνη τις καταγραφές για τα πουλιά του νησιού, δημοσιεύοντας και κάποιες εργασίες όταν ολοκληρώσουν τις έρευνές τους. Γιατί η ΚΟΣ είναι, ας το πούμε έτσι, σημαντική για κάποια είδη πουλιών.
Αυτά τα είδη πουλιών, θα πούμε, είναι πουλιά που απειλούνται παγκοσμίως. Δεν είναι πληθυσμοί του μικροί μόνο στην ΚΟΗ, μόνο στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι λίγα, αλλά οι πληθυσμοί του είναι πάρα πολύ μικροί. Και το λιθαράκι που βάζει η ΚΟΣ στην προστασία του και στη διατήρησή του και στην επιβίωσή του είναι αρκετά μεγάλο. Το Κυρκινέζι μοιάζει με το πραγματικό που έχουμε το χειμώνα. Είναι ένα μικρό, λίγο μικρότερο είδο γεράκιου, το οποίο ξεκινωνιάζει και αυτό στην Αφρική. Αυτό έχει μεγάλο πρόβλημα με τα φυτοφάρμακα. Χρησιμοποιεί παλιά κτίρια για να φωλιάσει και επειδή, μετακινείται, χάνει πληθυσμό στα ταξίδια του και όταν έρχεται στους τόπους αντιμετωπίζει προβληματικό. Δόξα τω Θεώ, έχουμε βρει τρεις αλλά μικρές αποχείες. Η μία είναι περίπου στην περιοχή Ευρύτερη του Ψαλιδίου, η μία στην Καρδόνα και η μία στο Τικιάκι. Από λίγα ζευγάρια, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτά τα ζευγάρια είναι σταθερά εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Ακόμα δεν έχουν έρθει σήμερα, δυστυχώς μας τα πρώτα δεν έχουν έρθει, τα περιμένουμε από την άλλη. Στους αετός υπάρχει ένα ζευγάρι στην Κόμμονα, είναι ο τυπικός μεσογειακός αετός, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Υπάρχει μόνο ένα ζευγάρι στην Κόμμονα, τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα προστασίας. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, μόνο γύρω από το Μεσόγειο. Η Χαλκοκουρούνα είναι από τα πιο ωραία που έρχονται το καλοκαίρι. Πες την άνοιξη του. Μου έκανε τεράστια έκπληξη να δω το τεράστιο πληθυσμό που έχει κάνει την κουρούνα στην ΚΟ. Μπορεί να μην φέρονται τόσο πολύ, αν είναι συνέχεια στα σύρματα. Αυτό το πανέμορφο που πρέπει να έχει έρθει 45 με 50 ζευγάρια σε όλο το νησί. Δεν υπήρχε τόπο να πει κάπου να μην είχε χαλκοκουρούνα. Και αυτή όμω, ειδικά με τι μονοκαλλιέργειε που είπαμε, φωλιάζει μέχρι κάποιε περιοχέ τη κεντρική Ευρώπη. Πάρα πολύ στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία και η Δυτική Ευρώπη ξανά. Με μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, στο έξω ο Θεός, όπου και να πάτε, το Μάιο ειδικά. Η Καστανόπορτια είναι ένα έτος μεγάλης πάπιας. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το φούλι της ΠΟ, το στάδιο, το καλύτερο, ας το πούμε έτσι, πουλί για τη διαφήμιση της ΠΟ στον χώρο της παρατήρησης είναι αυτό. Φλαμίνγκο, υπάρχουν και άλλοι, θα σα τα πω και μετά. Το να δει τόσε πολλέ του πιγκάκι να φωλιάζουν την περιοχή που δεν υπάρχουν έξω από την Νότια Βαλκανική, μόνο σε εμά ποτέ. Στην αλλού και σε κάποιε περιοχέ τη Τουρκία. Το να έρχονται άνθρωποι από τον Καναδά ή την Αμερική ή την Σκωτία για να δουν μόνο στο πιγκάκι αυτό το είδο που δεν θα το δουν ποτέ άλλο στη ζωή του, είναι κάτι σίγουρα αξιοπρόσεκτο. Το ξέρω ο πληθυσμό τη πάει πολύ καλά, αλλά είναι πάλι τοπικά στην Ελλάδα. Η αγαπημάρα είναι ένα είδος πουλιού του νερού από όλη την Ευρώπη φωλιάζει μόνο στην Ελλάδα. Και το νοτιότερο σημείο που φωλιάζει είναι στην ΚΟ. Πάνω από την ΚΟ φωλιάζει μόνο στο Μέβρο και, στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία και στην ΚΟ. Μπορεί να έχουμε μόνο δύο ζευγάρια στην Αττική. Παρ' όλα αυτά είναι το νοτιότερο σημείο φωλιασμό στην Ευρώπη. Και το φρυγανοτσίκλο είναι πάλι μια περίπτωση, ένα πολύ μικρό πουλάκι που απαντάται μόνο στην Νότια Βαλκανική στην Ελλάδα και λίγο στα βόρεια στην Βουλγαρία. Για το γερακί να είναι όλο τον καιρό μαζί μας, ένα καλό ατομικό, σε με καλούς πληθυσμούς στην ΚΟ, ιδιαίτερα, κυνηγείται αρκετά. Αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όμως τα πουλιά στην ΚΟ συνήθως είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πουλιά σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Για να μην να πούμε μόνο επιγραμματικά κάποια από αυτά, η έρευνα μας είναι τι είναι σε εξέλιξη, γιατί δεν είναι όλα τα δυνατά. Όταν υποβαθμίζουμε ένα βιότοπο που λέγαμε με διάφορους τρόπους, τα πουλιά, τα έντομα, τα πλαστικά έχουν πρόβλημα. Τα αρκετά υποβάθμιση διδυμάτων. Τα ξενικά είδη. Σε λίγα χρόνια θα καταλάβετε το κακό που κάνουν οι φασιανοί που είναι σε όλο τον κόσμο και τι ανταγωνισμό έχουν με τις πέλεπες. Ακόμα είναι σε εξάπλωση. Είναι πολύ κακό αυτό που γίνεται εδώ. Η θύρεξη από αγρότες που είναι πάρα πολύ και έχετε και πάρα πολλά κορακοειδή τα οποία δυστυχώς μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι πετούμενα του ουρανού, αλλά δυστυχώς σε βάρος άλλων ειδών. Τα τρώγουν τα πάντα. Είτε είναι μικρά θηλαστικά, είτε είναι κουφοπουλάκια, είτε είναι. Αλλά κάτι δεν έχουν αφήσει
ειδικά στην Ελληνική, πολλές από Μητρόπολα, τίποτα. Έχει μεγάλο πληθυσμό όπως και άλλα νησιά που είναι σημάδι, δεν είναι σημάδι υγιές, είναι κακό. Φυσικά όταν τα παιδιά είναι παράγοντα και είμαστε αναπλούμε στις θέσεις τους είναι πάλι κάτι κακό. Η λαθροφυρία και η παραμυκαλιά και η τσόρη είναι επίσης κάτι κακό. Όταν τα αερολικά δεν φοροθετούνται σωστά, έχουμε πρόβλημα. Ελεκτροφόρα καλώδια που δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι σημαντικό ηλεκτρικό, που είναι η μειωμένη θέση μετατροπής για τα παιδιά που τους γλάρους και το θάλασσο κάτω από μέσα στην αρχή, η θαλάσσια ρήπανση που και εσύ δεν έχει και τόσο. Θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ το σκιτσάκι του φίλου μου του Βασίλη είναι περιγραφικά με όμορφο τρόπο οι απειλές που μπορούν για να ζήσουν σε ένα νησί τα παιδιά, γιατί ο άλλος έχει την αλήθεια, ο άλλος παρανομεί κυνηγώντας, κάποιος έχει αφήσει τους σκύλους του, κάποιος χτίζει, έχει βάλει ξενικά ήδη. Και φυσικά υπάρχουν και κακές εικόνες πέρα από τις καλές. Αυτό που σας λέγαμε ότι αυτή η έκταση από πέρσι το καλοκαίρι, μια έκταση συμπροστατευόμενη στην Κυριακή, που παρουσιάζει αυτό το θέμα, οι καρακάξες, τα ατυχήματα στους δρόμους, οι φασιανοί. Οι αιμογεννήτριες όταν δεν είναι στο σημείο, τα κορακοειδή, άλλα ατυχήματα στους δρόμους και αυτή η αστικό μανία που έχουμε υπόει, αλλά με περιοχή αλλάζει. Στην κόρη του καταλαβαίνω ότι μανία με την, έχει μανία με την καρδερίδα, συγγνώμη για το πληθυντικό. Να πιάσουν καρδερίδα, συγγνώμη σαν πλήρε, να πιάσουν φλόρο κάτι άλλο. Είναι παράδειγμα. Αυτό είναι το όμορφο. Άρα όλα δεν είναι. Γρήγορα να πούμε παρατήρηση πουλιών είναι αυτό το χόμπι που κάνουμε εμείς που είναι σε όλο τον κόσμο, από το πιο μικρό παιδί μέχρι το πιο μεγάλο που ασχολείται με αυτό. Θέλουμε να αναρωτήσουμε τα παιδιά, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε και τι γίνεται στη ζωή τους. Έτσι ώστε να καταγράψουμε τα προβλήματα και να δούμε πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Πέρα από την προσωπική μας ευχαρίστηση, να δούμε ένα μέτρο φάκο. Στην ΚΟΦ φτιάξαμε τον Αντώνη στην αρχή και με τον Κώστα μια ομάδα στο Facebook, όπου ξαφνικά με την βοήθεια φυσικά των παιδιών και τη Αγροτή, είδαμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται. Απλά ήθελε λίγο κάποια ας την πούμε στίχηση να βρεθεί λίγο μαζί. Υπάρχουν φωτογράφοι, υπάρχουν παιδιά που βγαίνουν έξω. Φτιάξαμε αυτή την ομάδα, είναι δημόσια επειδή ενημερωνόμαστε και ανεβάζουμε φωτογραφίες. Και πιστεύουμε ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει. Μιλιονάζει τα χέρια και όρεξη. Σιγά σιγά τίποτα δεν κερδίζεται χωρί κόπο, τίποτα δεν είναι. Από την αρχή, όποιο έχει όρεξη και θέλει να ασχοληθεί, το περιβάλλον είναι εκεί έξω, τα πουλιά είναι εκεί έξω, η φυσική αναψυχή είναι εκεί έξω. Τα μόνα βασικά εργαλεία είναι να ζευγάρει τα για να μπορεί να τα βλέπει και ένα οδηγό αναγνώριση μαζί με του ονοματάρια έτσι ώστε να μπορέσει μετά να δει και αφού έρθει σε επικοινωνία με ανθρώπους που γνωρίζουν για να τον βοηθήσουν, τι πουλιά είναι. Να πούμε ότι ευχαριστούμε και πάλι την Μητρόπολη για την βοήθεια της συνήθειας και μας έδωσε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και να συνεχίσουμε. Είμαστε μόλις στο πρώτο κομμάτι από τα τρία. Θα ευχαριστήσουμε τους φορηγούς μας που μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Αλλά και τα παιδιά της σελίδας που δεν περίμενα πραγματικά να είναι τόσο πολλά, περιμένουν και άλλα. Σαν μήκος, επειδή είδα το τρέξιμο που έπεσε όλες αυτές τις μέρες να είναι κάθε λεπτομέρεια στην ώρα της, να μην μας είχε φύγει απολύτως τίποτα μέχρι τώρα, ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπιτήρη, τον Κώστα τον Ματζιά, μάλλον που μου άρεσε και τον Αντέβαλδη και τον Ματζιά. Αυτή είναι η πρώτη παρουσίαση και τώρα, αν θέλετε, μπορούμε να δουλέψουμε λίγο ερωτήσεις πάνω σε αυτήν και να παρουσιάσουμε και μία μικρότερη μετά. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν και μικρά νησιωτικά οικοσυστήματα, προμηθειακά οικοσυστήματα, από την εθνική πλευρά του, όπως είναι το πολύνησο του Μυζίου, το πολύνησο της Αστεπάλειας και το πολύνησο ανατολικά της Αμαδρού, που είναι από συμπέρυγα μαύρα, υπεργούσα παλιά κανδυλίγουσα, γιατί στο κοιλιάδο σαν πρώτο στην Ίσυρο, η Αστεπάλεια με τα νησιά Κουνούβη, Σύρνα και κάποια άλλα νησιά. Τα οποία όμως το κέντρο του είναι εγκέφαλο τη ΚΟΟΦ. Δεν άκουσα αυτό. Τον οποίο όμως το επίκεντρο είναι εγκέφαλο, το οποίο δεν υπάρχει κάτι. Δεν πήγε. Και μάλλον δεν έχει περιθεί
κρίση. Δεν έχουν πάει. Έχει πολύ δημένει αυτή την περιοχή από την πλάτη της Αντιμάχιας μέχρι και την κέφαση του σχολού. Δεν μας είπαν σχεδόν τίποτα καλή από την παρουσίαση. Φάνηκε ότι έχετε ασχοληθεί μόνο από την περιοχή του Κουβά, από το παλιό Μιλί, μέχρι τον Άγιο Κουκά. Το επόμενο εσύ δεν το έχετε ερευνήσει. Κι όμως εκείνο το κομμάτι που σας λέω έχει πολύ ειδικό ενδιαφέρον. Δεν πρόλαβα, επειδή είναι στα διαλύματα της εργασίας μου και το έχω βάλει ότι θα θέλω να το κάνω φέτος. Μία μέρα να πάει. Και να μιλήσουμε αν είπε και για συγκεκριμένες ομάδες. Μία μέρα ίσα για να μπορέσω να έχω εικόνα. Έχουμε πρόβλημα όμως. Με αυτά όλα τα νησάκια που μου είπες, υπάρχει μια πρόταση να γίνει ένα τεράστιο ορικό πάρκο σε 14 από αυτά. Η οποία τώρα είναι, όχι τώρα είναι για να πάρει την έγκριση. Και δυστυχώς κάποιοι θέλουν να το μεταγεννήσουν να κουβεντιάσουν. Αλλά δεν έχω προλάβει αυτές τις πληροφορίες που με έχουν καθοδηγήσει και η Γερμανία, αλλά μακάρι να βρεθεί η πρόταση. Είχα πει του χρόνου, δηλαδή φέτος. Το νησί έχει τέσσερις δημιουργικές ζώνες. Τέσσερις ξεχωριστές ζώνες. Είναι η περιοχή από τον Άγιο Κοκά μέχρι το όρος Κεφάλα. Είναι από το όρος Κεφάλα μέχρι το Πυλί. Είναι από το Πυλί μέχρι την Αντιμάχεια. Και ξεχωριστή τέταρτη δημιουργική ζώνη είναι η περιοχή της Κεφάλου. Αν δεν έχω κάποια άλλη, μπορούμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη. Μία ερώτηση να κάνω. Σαν ήθελε λίγο πάλι το κάνει για την Ατούρα. Ξέρω συνολικά, τα Natura αντιμετωπίστηκαν με ένα καθεστώς δαιμονοποίησης. Όλοι νόμιζαν ότι θα μπορούν μέσα ούτε τα πρόβατά τους να βάλουν όμως και στους γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά το πρώτο ακριβώς πλέον δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Μπορώ να πω κάποια πράγματα για την Natura. Δεν άκουσα. Μπορώ να πω κάποια πράγματα για την Natura. Α, βεβαίως. Δεν υπάρχουν συνολικοί όροι για την περιοχή. Υπάρχουν για επιμέρους ζώνες, εκεί μέσα υπάρχει η περιοχή της Αργής που προστατεύεται με ειδικό προεδρικό διάταγμα, υπάρχει η περιοχή του Σαλιδίου, του Γιώργου του Σαλιδίου που προστατεύεται επίσης με ειδικό προεδρικό διάταγμα και υπάρχει η μεγάλη ζώνη προστασίας του ασκληπίου που επίσης έχει ειδικούς όρους. Στις άλλες περιοχές ισχύουν οι κοινές διατάξεις των ΖΟΕ και ως Δήμου της ΚΟ ή της υπόλοιπου νησιού.
Απλά επειδή είναι περιοχή Natura, χρειάζεται μια επιλογή διαδικασία στην ένταση τη αρχική άδεια. Και πρώτα απ' έξω. Πάμε στην άλλη. Μια πολύ σύντομη περιγραφή, σίγουρα θα ξέρετε καλύτερα και από μένα, έτσι για να κάνω μια εισαγωγή. Είναι ένα σταματή παραταράξο ο Σιφάνο του Ευρωπαϊκού. Δέχεται και τα νερά του Ευρωπαϊκού. Ανοίξει το ελληνικό δημόσιο. Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε σαν αρχική. Η ιδιότητα του όμω και ο χαρακτηρισμό του είναι λίγο θάλασσα. Έγινε για κάποια χρόνια αρκετά αλήθεια, αλλά δεν πάει να είναι μια ρηχή παραταλάσσια κλειστή δημοθάλασσα. Μελετώντας, βλέπουμε ότι όταν έχει ένα τόσο μεγάλο υπόλοιπο που σε όλο τον Νότιο Αιγαίο οι αλικές της Μήλου είναι λίγο μικρότερες, οι αλικές της Νάξου είναι λίγο μεγαλύτερες, οι αλικές της Σάμου είναι λίγο μικρότερες. Στην Κρήτη δεν έχει τόσο μεγάλο φυσικό υπόλοιπο. Άρα δηλαδή είναι τέσσερις περιοχές από τη Σκύρο και κάτω. Ναι, μόνο στη Λέσβο και στη Λίμνο έχει μεγαλύτερο υπόλοιπο από αυτό. Το αμέσως πάει ότι εδώ κάτι γίνεται, κάτι σημαντικό είναι. Υπάρχουν φυσικά, επειδή έχει μεγάλη έκταση κοντά στα 1000 στρέμματα μαζί με την περιμετρική του ζώνη, πάρα πολλά ηλικία. Χρησιμοποιούν, όπως είπαμε, όλα αυτά που είπαμε πριν και το χειμώνα και μόνιμα και περνάνε και φωλιάζουν. Προστατεύεται από αυτό το περιοδικό διάταγμα και υπάρχει και η ζώνη του απόλυτου ελέγχου, η ζώνη Α, που εκεί σχεδόν απαγορεύεται να γίνει οτιδήποτε. Μια συνολική από που δουλεύουμε, να δούμε λίγο την εικόνα. Τα πουλιά που έχουμε, επειδή είναι ελληνοθάλασσα, κυρίως οι πουλιά τα οποία σχετίζεται ο κύκλος, ο ετήσιος κύκλος της ζωής τους με το νερό, το γλυκό ή το εμφάλιο. Υπέροχη αποκέτα πάνω αριστερά ή ο ερωδιώσιο της γυμνιάς ο σταχτής. Τα φοινικότερα που μου λέγει μια κυρία πριν, είστε εξαιρετικά τυχεροί από τις ελάχιστες πόλεις πανελλαδικά που μπορεί μέσα σε 5-10 λεπτά ή πηγαίνοντας στο ψαλίδι, πηγαίνοντας στο ΤΕΚ, να βρεθούν μπροστά στο θέμα των φοινικόπτερων. Από μικρές πόλεις της Ελλάδας, ας πούμε, με μικρό πληθυσμό, μόνο στο Σκυτοέγιο, καμία άλλη. Δεν έχουν κοντά υγρότοπο και με τέτοια συχνή παρουσία από τα φοινικόπτερα. Τα φοινικόπτερα αυτά φροντίζουν απέναντι στο μέαδρο της Τουρκίας. Και έρχονται και ξυγμονιάζουν ένα μεγάλο πληθυσμό. Ήδη ξυγμονιάζει στο πικάκι. Και το πικάκι. Και αυτά τα πουλιά, όπως είπαμε, αυτή η κυρία εδώ δεξιά είναι η καστανόπαπια, η οποία είναι όλο το χρόνο που φωλιάζει. Ο φίλος μας πάνω είναι περαστικός. Ο Καλαμοκανάς έρχεται από την Αφρική, έτσι πολύ φασαρίωτος, ήρθαν ήδη πρώτοι στο πικάκι, θα τους δούμε αύριο. Οι πράσινοι κεφάλες και οι δημόσιες με τη μεγάλη λύπη που σκαλίζουν το έδαφος είναι περαστικές. Τα γλαρονάκια αυτά που είναι, μοιάζουν με γλάρια, αλλά δεν είναι, είναι γλαρόνια, είναι μια ελληνική κατηγορία που φουτάνε που ψηλά για να πιώσουν τα ψαράκια. Σήμερα έχει γύρω στα 24. Ένας μικρούλης ερωτιός και ένα από τη χταρά που μοιάζει με παπιάρα και πιο μικρό και του αρέσει να φουτάει συνήθως. Είναι όλο το χρόνο να απαντώνται στην ελληνική μέσα στους μήνες. Κύριος επάνω φωλιάζει, έρχεται από την Αφρική κάθε άνοιξη, να τον δείτε εκεί, είναι το χειμώνα, ο νυχτοκόρακας είναι πολύ ωραίος της κοινιάς, το αγιοκούλι μας και μια κουρίδα με τη μεγάλη μύτη. Πουλιά πάντα, πουλιά που σχετίζονται με το χρόνο. Είτε είναι λάρι όπως είναι στη μέση, είτε είναι κουλάδες, είτε είναι τρίχες, είτε είναι ροπηγοί. Στις περιμετρικές εκτάσεις της αλληλικής που είναι επίσης πλούσιες και σχετίζονται και με την αλληλική είναι η χαλκοκουρούνα που είπαμε πριν, αυτές οι όμορφες κίτρινες ζουγκουράδες που τώρα περνάνε κατά σμήνη, η ζουγκουράδα η κοινή που είναι μέσα στην πόλη σε όλο το χρόνο και τα δύο σχολιάζουν και το ψηφιώνει και αυτό το μικρό της φωνακλάδικο είναι ένα είδος που αυτό που σας έλεγα ότι υπάρχει σε ελάχιστες περιοχές της Ευρώπης και υπάρχουν άνθρωποι που ο
οργανώνουν ταξίδι να έρθουν στην Ελλάδα και στην ΤΟΥ για να δουν αυτό το είδος 3-4 πράγματα. Αν δείτε το χαμόγελό τους όταν θα τον αντικρίσουν, που αν πάμε από μια βόλτα θα δούμε 20-30 από αυτά γύρω γύρω, ένα τεράστιο πράγμα. Δεν έχουν τέτοια είδη για την ευχαρίστησή τους της περιοχής του. Τα απειλούμενα είναι πάλι τα ίδια, γιατί πρέπει να τα ξαναλέμε. Η μία από τις αποικίες είναι πολύ κοντά και χρησιμοποιεί τις εκτάσεις κοντά στο πικάκι, έτσι ώστε για να μπορεί να πιάνει τα άτομα. Συνήθως τρέφεται με μεγάλες ακρίδες, οπότε μπορούμε να πούμε ότι βοηθάει για την γεωργία. Και όχι αυτά που λέγαμε, ότι ωφέλουμε. Και θα μπορούν να με μεγάλα έντομα τρέφεται, με σάβες και με μεγάλες καθάρια. Είπαμε για την Καστανόπορια και για την κυρία εδώ. Είμαστε σαν κύκλο στρατή που δεν θέλουμε να πούμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία σε προβλήματα που υπάρχουν. Αυτά, οι επισκέψεις μας που είναι γύρω στις 15 μέρες, θα λέγα έτσι χοντρικά, ίσως και λίγο παραπάνω από το 2018, δείχνουν ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στην Λιμνοθάλασσα μέσα στο έτος 18, αλλά που είδαμε και σήμερα συνεχίζονται. Υπάρχουν απορρίμματα σε αρκετές θέσεις, στερεά, δεν μιλάω για σκουπί, για σκουπί, υπάρχουν παντού. Την τουριστική περίοδο υπάρχει όφελος γιατί ο κόσμος κινείται όπου θέλει και δεν γνωρίζει φυσικά, αυτό δεν γνωρίζει πώς θα βελτιωθεί, ότι υπάρχουν είδη που μόνο εδώ φωλιάζουν και χρειάζονται έστω 10 μέτρα ηρεμίας για να μην αναπληθούν. Υπάρχει τα τροφιά και παράνομη σύλληψη, τα τροποφόρα δυστυχώς τα νοικιασμένα περισσότερο ξένοι που αναρωτιέμαι αν θα έκαναν τέτοια πράγματα στη χώρα κινούνται παντού γιατί νομίζουν ότι εδώ πια είναι ένας χώρος που θα εκπαιδευτούν στο πώς τρέχει ή γουρούν γρηγορότερα. Δεν υπάρχει μια σήμανση έτσι ώστε ο επισκέπτης να γνωρίζει πού μπορεί να κινηθεί και πού όχι. Ναι, μεν υπάρχουν προδιακό διάγραμμα και ζώνη Α, αλλά η κίνηση είναι παντού. Υπάρχουν οικοτουριστικές υποδομές. Πιθανώς κάποιοι θα το γνωρίζετε, ήταν μια έκθεση που φιλοξενούσε πρόβατα και κάποια στιγμή πέρσι διαλύθηκε όλο και έμεινε αυτό. Αυτό έχει μείνει εκεί όμως. Γιατί παράνομα τίθεται για σύλληψη μικρών καμπερίνας. Μέσα στους φουλάρους το Σεπτέμβριο, αυτή τη φωτογραφία υπήρχε ένα σχετικά σπάνιο, ενώ είναι γκρίζι μεγάλη βλέπω στο λιμάνι, αυτός ο μάλλος, η κίνηση των τουριστών δεν μπορείς να πεις ότι είναι απαγορευτική, αλλά δεν γνωρίζουν για αν κινόντουσαν 5 μέτρα σε ένα μονοπάτι, πιο εκεί 10, προφανώς δεν θα σηκώναν αυτά τα πουλιά. Έχω δει να πετάνε ντρόν, που είναι ό,τι χειρότερο. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι που πετάξει έναν ντρόν και να μην ενοχλείς. Και έχω δει να πετάνε και αυτά τα πουλιά και πάλι αλλά χρειάζεται ενημέρωση να γνωρίζει ο κόσμος. Θα μπορούσε, αν την αφήναμε ήσυχη μόλι, θα ήταν το καλύτερο. Αλλά να μην είχε καθόλου επαφή. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να αναδειχθεί. Πρέπει να αναδειχθεί γιατί είναι πραγματικό στολίδι και για τα πουλιά και για τους ανθρώπους. Και αυτό θα μπορούσε μέσω του και του οικοτουρισμού αλλά και των δικών σας επισκέψεων να γίνει ένα καλύτερο σημείο αναφορά από αυτό που είναι τώρα. Ξέρω ότι συχνά αναφέρεστε στα φοινικότερα, στο ψαλίδι, στο πέμπτο, στο αμύγο. Αλλά θα μπορούσε με λίγες κινήσεις και με χαμηλά, σχετικά χαμηλούς πόρους να γίνει ακόμα καλύτερος. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν τα απορρίμματα να μαζευτούν. Δεν είναι τίποτα τρομερά πολύ έξοδο, στερεά. Και θα μπορούσε να γίνει μια διαδοθήτευση συνεργασία με ένα πασονομείο ή με κάποιο δασαρχείο σε κάποιες επιλεγμένες θέσεις, αλλά μόνο με τοπικά φυτά ή με τοπικά τέλα. Να μην βάλουμε ευκάλυπτους, ας πούμε, όταν έχουμε πουρνάρι ή σχήνο ή οτιδήποτε άλλο. Να τοποθετηθούν κάποιες λίγες ενημερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν αυτό το κάτι παραπάνω. Εάν βρισκόντουσαν χρήματα ένα ξύλινο μονοπάτι, ότι θα μπορούσαν να περπατήσουν και τα παιδιά και να γνωρίσουν μέσα από μια διαδρομή τι ακριβώς είναι η Λιμνοθάλασσα μέσα σε μικρές στάσεις, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Φυσικά υπήρχε ένα ενημερωτικό υλικό που κάποιος θα μπορούσε να το μελετήσει και στο σπίτι του επισκέπτης. Και τα κτίρια αυτά τα δύο που υπάρχουν πριν το δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει πέσει. Ίσως να βρισκόταν κάποιο πρόγραμμα να χρησιμοποιηθούν, να αναστηλωθούν και να χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό, για ένα μουσείο γαλλικό. Δεν θα ήταν άσχημο.
Παρατηρείτε στο ψαλί είναι σε πολύ καλή κακή κατάσταση και δεν θα πρότεινα να το επισκεφτείτε. Ειδικά η δεξιά του πλευρά ανοίξει με καρδιά, να μην παίρνετε. Είναι εύκολο στην Ελλάδα να φτιάξει πράγματα, είναι δύσκολο να συντηρήσει. Έχει σαπίσει την υγρασία. Όπως επίσης είναι και πολύ άστοχο αυτό το παρατηρητήριο, το ψηλό. Αυτό είναι ένα πολύ ψηλό πράγμα. Δεν βοηθάει καθόλου. Πρέπει να είναι με σκάλα και στέκει σαν σημείο που όλα τα παιδιά και όλοι όσοι βλέπουν, όλη η ζωή σε βλέπει και σαν το φέρει που είναι αυτό. Είναι σωστά προσαρμοσμένο και μέσα στην πλάση της. Έχει κλείσει και το μονοπάτι στο ψάρι, δυστυχώς, γιατί έχει φουντώσει η πλάση της και τελικά. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κάνεις πια περικύκλιο, να κάνεις περίπου τα 2-5, τα 3-5 διαδρομής. Ενώ μια απλή λύση, αλλά μέσα στα πλήση του δομή είναι μια απλή χαλαρότητα, θα μπορούσε να την καταλήξει. Ώστε να κάθεις από πίσω και να μην καταλήξεις ότι δεν υπάρχουν χώρες. Με λιώκαν, έχει γίνει και μεγάλα νέα. Πινακίδες παίζουν σημαντικό ρόλο πάντα, να γνωρίζεις πού βρίσκεις. Όταν είσαι κάπου να ξέρεις τι θα συναντήσεις και να έχεις την υποδοχή. Μπορεί να είναι μια πάρα πάρα πολύ απλή που θα φτιάξει μετά με έξω δεύτερη άξο. Μια απλή μπορεί να είναι μια σύνθετη, έγχρωμη και με ελληνικά που να αντέχουν στην καιρό. Όπως είναι σε μια περίπτωση να δούμε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο να μαζευτούν τουλάχιστον τα από 6-7 που θα είναι αίρεστες στα σπιτήρια και να οργανωθεί από κάποιο σύλλογο οτιδήποτε άλλο κάποιες μέρες για να τα πάρουν να τα βγάλουν. Δεν είναι δύσκολο να κανονίσει με το φοιτητή με κάποιο σχολείο. Δεν είναι δύσκολο να κάνει περιβαλλοντική εκπαίδευση στα μικρά παιδιά γιατί αυτά είναι το αύριο που πρόκειται να γίνει. Κάτι πάντως το προχώρησε λίγο πιο εκεί γιατί έχω σχέση με το νησί και δούλεψα και δεν υπάρχουν. Έκανε ο Δήμος έναν υποχρεωτικό οδηγό ποιες είναι οι καλύτερες περιοχές για παρατήρηση πουλιών στην Κάρπαθο. Κάθε τόπος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτές τις πηγές που έχει. Η Κάρπαθος έχει δουλέψει πολύ τον αναρχητικό. Η Κάρπαθο δουλεύει πολύ τον περιβαλλοντικό, τον καταδυτικό, όπως το νομίζει ο Κάρπαθος, και τον ορθολογικό. Ομοίως η Άνω δουλεύει πολύ τα μονοπάτια, η που δουλεύει πάρα πολύ με τα μικρά πόνη. Ότι είχε ο κάθε τρόπος προσπαθεί να το αναδείξει. Η ανάδειξη της λιμνοθάλασσας είναι ένα πολύ καλό βήμα έτσι ώστε να ωφεληθούν όλοι, όχι μόνο τα πουλιά, όχι μόνο κάποιες ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, αλλά έχει ένα υγιές οικοσύστημα, ωφελούνται όλοι. Γιατί μια καθαρή, ας την πούμε έτσι, περιοχή με τη σήμασή της, σε εκεί περισσότερο να την επισκεφτείς από το να την κοιτάξει το παιδί σου, να πει κάποιο ξύλο με πρόκα ή οτιδήποτε άλλο να μην έχει να βακάρει. Μπορείς να εκπαιδεύσεις σχολεία, έχεις ένα υπέροχο πεδίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που μπορεί να κάνεις εκεί. Φυσικά και μπορεί να συνεχίσεις την επιστημονική έρευνα και να προσελκύσεις και φοιτητές που θέλουν να κάνουν τις δικές τους έρευνες και να αναπτύξεις τον υποτουρισμό. Που θα σου μεγάλωνε την περίοδο, γιατί τα φιλιά είναι, όπως είπαμε, τα περισσότερα είναι την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι με τη ψέστη, ελάχιστα μένουν, δεν μπορείς να κινηθείς όλες τις ώρες. Αφού δουλεύεις σαν νησί τον τουρισμό τον καλοκαιρινό, γιατί να μην σκεφτείς να τον αντίξεις λίγο με τα φιλιά, με το περιβάλλον και τις άλλες περιόδους. Αυτό θα ήθελα να είναι περισσότερο. Πάλι θα ευχαριστήσουμε, γιατί πραγματικά θέλουμε, μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε προσκλήσεις κάθε μήνα από ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ειδικά από το πόλεμο, να μπορούμε να πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κλείνοντας, τι μου άρεσε, το έχω δει καλό, αλλά το είδα και εδώ πάλι να γίνεται. Διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικές ασχολίες με ένα, ας το πούμε, κοινό πάθος για τα πουλιά, διαφορετικές ηλικίες. Ο μικρός μαθητής στο σχολείο του, ο Κώστας, ο Μανώλης, η Αφροδίτη, ο Μαϊώτης, ο Νίκος. Δηλαδή, υπάρχει μια σύνδεση άνθρωπων που έχουν, ας πούμε, ένα κοινό μεράκι.
Εάν αυτό γίνει κάτι παραπάνω, όχι για δικό του όφελος, το δικό μας μπορούμε να το κάνουμε ωραία, να έχουμε τις φιλίες μας, συνεργούμε μας και να ζούμε καλά τα δουλειά του περιβάλλον. Εάν μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω στο νησί που η ομοιολογική είναι ένας επισκέπτης. Προσκληθήκαμε, κάναμε κάποιες προτάσεις, δεν είπαμε σε κανέναν αν χρειάζεται να γίνει κάτι με το ζόρι. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά και υπάρχουν θέματα νομικά. Αλλά είμαστε ένας επισκέπτης. Το μέλλον είναι στα χέρια τα δικά σας. Μακάρι να τα πούμε και αύριο με καλύτερο καιρό και στο πεδίο. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ελληνική Μηθολογική Εταιρεία. Υποδεχόμαστε τον κύριο Επαρχό, που είναι το Μισάρο κύριο Έπαρχο. Μπορείτε να κάνετε προτάσεις για το επαρχείο, να κάνετε επίσημα γραπτές προτάσεις και να τις στείλετε στον κύριο Έπαρχο. Έχει τη δυνατότητα και μπορεί να προχωρήσει πράγματα. Ξέχασα τον μαθητή μου, τον διευθυντή του Επάρχου, τον κύριο Μηθολογική. Ήταν μαθητή μου στο δημοτικό, ο κύριο Μηθολογική. Και θα ξέχασα κι άλλους βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω την δημοτική τηλεόραση που είναι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κιάτη για την ενέργεια που είναι εδώ. Την Χαρίτα που μας φωτογραφίζει συνεχώς. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο που έστειλε το Θάρι TV. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Νεκτάριο που τον διευθύνει. Τον κύριο Κάπο που πάντα είναι πρόθυμος να μπει στο πλοίο και να έρθει. Γιατί την εκπομπή αυτή τώρα θα την δούμε σε όλα τα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ευαίσθητο μήνυμα που θα πρέπει να φτάσει στους ανθρώπους. Εμείς θα θέλουμε να σας πούμε πως πρέπει να μεσυπολογίζετε σε κάτι που χρειάζεται. Να μην τρέψετε. Είναι μεγάλη μας χαρά αυτό να προστατεύουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να ζούμε. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που ξέρουν πρέπει να μεταφέρουν τις γνώσεις σε αυτούς που δεν γνωρίζουν και να προλαμβάνουν το κακό που μπορεί να συμβεί και να χαίρονται το καλό που μπορεί να υπάρξει. Να είστε καλά, ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι σας. Κύριε Προπονέα, να κάνετε την ανακοίνωση για το αυριανό πρόγραμμα. Ναι, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αύριο λοιπόν έχουμε στις 12 η ώρα στο Δυτιακή. Έχω φέρει ένα τηλεσκόπιο. Αρκετά καλό για να τα δούμε από πολύ κοντά. Όποιος έρθει και έχει χιάλια, ας τα φέρει μαζί. Καπελάκι για τον ήλιο. Νεράκι γιατί θα είμαστε έξω. Τσιρίκα θέλουμε πιο πολύ. Εκδρομή θα πάμε. Θα τα δούμε όλα εκεί. Αν μας βοηθήσει ο καιρός. Σε 10.30 στην διάφορη τάξη που δεν ξέρω που είναι σήμερα, θα υπάρχουν δύο λεωφορεία και στις 12 περίπου θα πρέπει να έχουμε φτάσει εκεί, μέχρι τις 2. Καλή είναι η θεωρία, θα έχουμε και ωραία να τα δούμε και έξω. Και σήμερα που πήγα έχουν έρθει. Τα καλοκαιρινά είναι εκεί. Πάρα πολλά να μην. Αυτό. Μακάρι.